πάει να βραδιάσει, βιαζόμαστε γρήγορα, δύο άτομα σήμερα. Δύο άτομα, πάμε για ψάρεμα. Και ο καιρός είναι για σερφ, καλοκαίρι για σερφ ήρθαμε, χαμός. Έχει καλό αεράκι. Έχει αεράκι, καλό έχει νοτιά, έχει νοτιά. Και μιλάμε για σερφ καταστάσεις. Έτοιμα και τα καλάμια. Έφτιαξα και τον οδηγό όπου είχε σπάσει. Η κεραμική επίστρωση είχε σπάσει και το φτιάξα. Πάμε στείλουμε γρήγορα τα καλάμια γιατί έχει ήδη βραδιάσει και τα ξαναλέμε. Λοιπόν παιδιά, στα καλάμια έχουμε βάλει διπλάρια με δόλωμα. Το πιο δόλωμα, το μακριάλο. Κοιτάξτε λίγο το διπλάρι. Είναι 160 σε σχήμα ρόμβου για να μπορεί να κρατηθεί στο κυματισμό. Εδώ είναι το Sonora, το 200. Τώρα αυτό εδώ, στο κυματισμό, θα δουλέψει και είναι ό,τι πρέπει. Γι' αυτό και δεν πήρα εγώ τα 150 που παίρνω, που είναι πιο μουρμουροκάλαμο. Γι' αυτό και παίρνω 200, πήρα 200 για να είμαι παντός καιρού. Το έχει κομμάτι, μια χαρά είναι. Κρίμα. Έτσι, πράμα, πράμα, πράμα να σαλεύει. Ρε πράμα που σαλεύει. Αυτό είναι για τσιπούρα 1500. Το 1500 είναι παραγγελία. Παραγγελία, αυτό είναι για τσιπούρα καλή.
πιάσαμε. Πέρκα είναι. Σπαράκι. Α, σπαράκι. Αυτό είναι καλό σπαράκι. Το πρώτο ψάρι είναι σπαράκι. Αυτό είναι καλό σπαράκι. Το πρώτο, το ψάρι, το πρώτο ψάρι για σήμερα είναι σπαράκι. Όλε. Πού είναι ο Αρούλης? Κρύφτηκε. Άντε βρες τον τώρα. Έπεσε. Πράγμα αρχίζει και αγριεύει. Αρχίζουμε και βγάζουμε ανακατεμένα τα παράμαλα. Άρα και τι θα φάμε τώρα? Light, έτσι, light καταστάσεις. Μην πάρουμε πολλές ερμίδες. Σε κλασικά. Φουλ πανσιόν με φουλ ζάχαρη. Ωραία τα μύρια. Φαίνει καλά. Φρεσκαδούρα, ωραία. Μεγάλο μαντιλάκι. Ωραία και δεν διαλύεται στο χέρι, ωραίο. Φρεσκαδούρα. Φορταστικό μαντιλάκι. Αν και σαν ψαράς πρέπει να τρώμε κανονικά εμείς. Με χέρια έτσι, ψαράς έτσι τρώνε. Εντάξει. Τι αίματα από σκουλίκια στο στόμα πάνε. Αλλιώς δεν είσαι ψαράς. Τι είναι αυτά. Τι είμαστε. Λοιπόν, ήρθαμε νυχτιάτικα, δηλαδή ακριβώς που βράδιαζε. Μια καλή τσιμπιά. Ένα σπαράκι. Και τώρα που κόβει ο νοτιάς, ακόμα τσιμπιά δεν πήραμε. Τώρα που θα κόψει τελείως, ελπίζουμε να πάρουμε, να εμφανιστούν τα ψάρια, να βγουν τα ψάρια. Φιγκάρι δεν βλέπω καθόλου, τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει δύσει ή αν έχει ανατέλει. Δεν μελετήσαμε τίποτα. Ήρθαμε κουτουρού για ψάρεμα. Και τώρα ήρθε η ώρα να φάμε εμείς. Ευκαιρία που βεντρώνει τα ψάρια, να φάμε εμείς. Γιατί μετά μάλλον θα ξεσκιστούν τα ψάρια αφού κόψει ο νοτιάς. Και είπαμε να. Σήμερα μαγειρέψαμε γύρω. Και ωραίο αθάνατο ελληνικό γρήγορο σαντουτσάκι. Όταν δεν έχεις πάρει τίποτα μαζί σου, ο γύρος είναι η λύση. Όπως καλά είπατε και στο προηγούμενο βίντεο, εδώ τα καβούρια κάνουν πάρτι. Πάλι μας κόβουν τα αγκίστρια. Είναι το τρίτο αγκίστρι που μας κόβουν. Ακόμα και με κεματισμό καταφέρνουν και πιάνουν τα αγκίστρια. Και εδώ επιτέλους βλέπουμε την Ανατολή Σελήνης. Άντε να βγουν οι μουρμούρες τώρα στη φόρα, άντε, περιμένουμε τόση ώρα. Όπως βλέπετε έχουμε μισοφέγγαρο. Λοιπόν παιδιά, πάει δύο τα ξημερώματα και δεν έχει τίποτα, δεν παίρνουμε καθόλου τσιμπιές. Δυο σπαράκια καημένα βρήκαμε
Και τώρα με κυματισμό, με 3-4 μποφόρ, οι άνεμοι διαρκώς να αλλάζουν. Λέγαμε κάτι θα δώσει, τίποτα, παρά μόνο κοψίματα από καβούρια, καμία 7 αγκίστρια, 8 χαμένα. Ο ψάρι όμως τίποτα. Δύθηκα λίγο ζεστά γιατί έχει αέρα, έχει υγρασία, οπότε το βράδυ πέφτει στη θάλασσα θερμοκρασία. Παιδιά, βαράμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δυστυχώς γι' αυτό το λόγο δεν ανοίγω την κάμερα, γιατί δεν υπάρχει ζωή. Ω, τι έχουμε εδώ ρε? Εδώ έχουμε ένα ψάρι το οποίο είναι από καβούρι μάλλον. Καβούρι πρέπει να είναι αυτό. Εν τω μεταξύ είδα το καλάμι κουνήθηκε. Λέω εντάξει μωρέ. Καβούρι, καβούρι πρέπει να είναι. Το μάσισε. Ένα ψάρι και μας το έφαγε το καβούρι. Ένα μικρό μελοκοπάκι, το είδαμε σήμερα και αυτό. Κοιτάξτε πόσο μικρό είναι. Τίποτα. Μιλάμε για πλήρη απαγοήτευση, να το πούμε έτσι, μέσα στα εισαγωγικά, γιατί το ψάρεμα ποτέ δεν είναι απαγοήτευση, είναι πάντα χαρά. Ενώ υπάρχει κυματισμός, υπάρχει τρικυμία, υπάρχει έτσι, ας το πούμε, καιρός για κάτι extreme, για κάτι πιο καλό, δεν καταφέραμε να πιάσουμε τίποτα στην ουσία όλο το βράδυ, οπότε ρίχναμε υπνάκο ανά μια ώρα, ανοίγαμε τα μάτια, αλλάζουμε τα δολώματα και ξανά υπνάκο. Πρέπει να έχει πολλά μικρά τα οποία μας τρώγαν τα δολώματα, πάρα πολλά μικρά, πάρα πολλά καβούρια. Οπότε όλο το βράδυ αυτό ήταν, πολλά μικρά, πολλά καβούρια. Το σημερινό το ψάρεμα μπορώ να το παρομοιάσω όπως την εκστρατεία του Ναπολέων το 1815, στην μάχη του Βατερλό, η οποία ήταν και η τελευταία του, όπου τον εξορίσαν ύστερα στο νησί της Αγίας Ελένης.
έτσι κι εμείς σήμερα φάγαμε, πάθαμε το πατερλό μας.